Είμαι χαρούμενος διότι σήμερα δεν είδα γυναίκα με τα παντελόνια στον Άγιο Γιώργιο. Εχάρηκα. Αν υπάρχει καμιά που δεν την είδα, τη βλέπει ο Θεός. Λοιπόν, να μάθετε ότι το παντελόνι είναι φοβερή αμαρτία όσες γυναίκες το φορούν. Προσέξτε τα λόγια μου που σας λέγω, διότι δεν τα λέγω εγώ. Τα λέει ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο. Εκείνος είπε τούτα τα λόγια. Όταν δω τη γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός, βδέλυγμα Κύριο το Θεό. Δηλαδή ο Θεός συχαίνεται, διώχνει, δεν θέλει να δει τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα του άντρα, διότι το σώμα της δεν είναι για τα ρούχα του άντρος. Το σώμα της γυναικός είναι άλλο και του άντρος είναι άλλο. Και μέσα στην φύση ολόκληρο, εάν κοιτάξουμε, θα δούμε ότι το αρσενικό από το θηλυκό διαφέρει. Είτε πουλιά λέγονται, είτε ερπετά λέγονται, είτε αετή λέγονται, είτε κοκόρια λέγονται, είτε κότες λέγονται, είτε περιστέρια λέγονται, είτε σπουργίθια λέγονται, οτιδήποτε. Διαφέρει το αρσενικό από το θηλυκό. Τι θα το κάνουμε? Και έρχεται ο διάβολος με μία λέξη που λέγεται μόδα και λέει, να μου ακούς εμένα, λέγει ο διάβολος, όχι εκείνο, λέγει, μην το ακούτε εκείνο. Εκείνο μην το ακούτε, να μου ακούτε εμένα. Και βλέπετε ολόκληρο τον κόσμο, κοιτάξτε εδώ με τη διάνοιά σας. Περιφέρεστε σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, από Ανατολή μέχρι Δύση και από Δυσμό μέχρι Βορρά, από Βορρά μέχρι Νότο. Είδατε ποιού ακούει ο κόσμος σήμερα? Ακούει το διαβόλου, δεν ακούει το Θεό. Ο νόμος του Θεού λέγει αργεί, το Ευαγγέλιο είναι άχρηστο, δεν το χρησιμοποιεί κανείς, δεν ακούει το νόμο του Θεού και πορευόμεθα μόνοι μας στο σκοτάδι το πηχτό. Πού θα πάει ένας που πάει στο σκότος? Αν υπάρχει λάκκος θα πέσει μέσα. Αν υπάρχει κρυμνός θα κρυμνιστεί. Αν υπάρχουν βάτα θα τα πατήσει. Αν υπάρχουν σκορπιοί θα το ταγκάσουν. Αν υπάρχουν φίδια θα τον ταγκάσουν. Μες στο σκοτάδι δεν βλέπει. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είδε το φως. Δεν άκουσε λόγον Θεού. Παιδάκια μου, μην νομίζετε ότι όταν πάμε στην εκκλησία και προσπαθούν να καταργήσουν τα πάντα, θέλουν να μην ακούετε κήρυγμα. Το κήρυγμα να σβήσει. Και αν υπάρχει κήρυγμα, μιλούμε περί ανέμων και υδάτων. Δεν ομιλούμε στην καρδιά του πιστού να μπουν τα λόγια του Θεού μέσα. Ο κόσμος δεν ακούει κήρυγμα, ερμηνεία του Ευαγγελίου ή του Αποστόλου και περπατεί μέσα στο σκοτάδι. Πέστε με σας παρακαλώ, ο Κύριος μας επί τρία ολόκληρα χρόνια τι έκανε? Δύο πράγματα. Εθεράπευε τους ασθενείς και εκήρυξε το λόγο του σε μετάνοια. Σε μετάνοια. Δεν σταμάτησε ποτέ του ο Θεός μας επί τρία ολόκληρα χρόνια να κηρύττει και να θεραπεύει τον κόσμο. Να κηρύττει και να θεραπεύει τον κόσμο. Αυτό το κήρυγμα, με μία λέξη του κηρύγματος μπορεί να σωθεί μία ψυχή. Με μία λέξη. Όπως και το Ευαγγέλιο, με μία λέξη δύναται να σωθεί μία ψυχή.
Αλλά εκείνο το οποίο σας συμβουλεύω είναι ένα πράγμα. Να μελετάτε την Αγία Γραφή, όχι να τη διαβάζετε. Όχι να τη διαβάζετε, να μελετάτε την Αγία Γραφή. Δεν χρειάζεται πολύ διέβασμα στην Αγία Γραφή. Διέβασε ένα χωρίο, δύο χωρία, τρία χωρία και σταμάτα εκεί και βάρτα μέσα σου και μελέτησέ τα. Όταν λέγει εγώ είμαι το φως του κόσμου, σταμάτα εκεί. Άλλο φως στον κόσμο δεν υπάρχει, μόνον ο Θεός. Ο ποιητής τι λέγει. Είδα φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως, λέει. Παρπατού στον κόσμο. Όλοι όσοι θέλουν να περπατήσουν να δουν τον κόσμο, βλέπουν φώτα, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια φώτα. Προπάντων όταν έρθουν τα Χριστούγεννα. Θυμηθείτε τι γίνεται. Γεμίζουν τα δέντρα πανύψηλα με φώτα. Γεμίζουν τους ουρανοξύστες, γεμίζουν τα σπίτια, τους εξώστες. Φώτα, φώτα, φώτα. Το φως του Χριστού δεν το βλέπει κανείς. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βάρτε, λέγει, όσα φώτα θέλετε. Το φως εκείνο να μην το δείτε. Έτσι διαβάζεις την Αγία Γραφή. Δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή και να περνάς. Γι' αυτό δεν μένει τίποτε. Διέβασε τη, βάλε ένα κομματάκι, μια λέξη μέσα στο μυαλό σου και μελέτησε εκεί. Τι θα πει το φως. Όταν λέει φως υπάρχει σκότος. Γι' αυτό σου λέει ο Θεός, εγώ είμαι το φως. Μη πηγαίνεις αλλού. Διότι όπου πας αλλού είναι σκοτάδι. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Φεύγει από τον Χριστό να πάει να βρει τα φώτα. Ποια φώτα. Τους καλλιτέχνες. Τους τραγουδιστές. Τις τραγουδίστριες. Τις μπάλες. Τα σινεμά. Τα θέατρα. Εκεί να βρει το φως. Μα υπάρχει φως εκεί. Τους είδατε πόσα βρωμόλογα λέγουν όταν πιάσουν να μιλήσουν. Τους είδατε πόσες βλασφήμιες λέγουν όταν μιλούν. Τους επροσέξατε. Τους είδατε πως εμφανίζονται γυμνές αυτές οι γυναίκες. Είδατε τα πάντα. Προσέξατε και κάτι άλλο. Τούτα τα λόγια τα είπαμε. Αλλά στηρίζοντας την Αγία Γραφή. Εδώ είναι το ερώτημα. Εάν τα λόγια τα οποία ακούτε όπου πάτε δεν στηρίζονται στην Αγία Γραφή, προσέξτε να φεύγετε γρήγορα. Μην μένετε. Μην περιμένετε. Τούτα τα λόγια που σας είπα στηρίζονται πάνω σε μία φράση του Κυρίου μας. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, λέει, αλλά μεταμορφούστε. Μη παίρνετε το σχήμα του κόσμου, λέει. Ποιο είναι το σχήμα του κόσμου? Η θεοκατάρατος μόδα. Αυτή κυβερνά σήμερα. Δεν κυβερνά κανείς άλλος. Δεν κυβερνά κανείς άλλος. Ο Θεός μας δεν κυβερνά. Δεν τον ακούμε, δεν το θέλουμε. Ποιος κυβερνά? Η θεοκατάρατος μόδα. Αποτέλεσμα. Είπε η μόδα οι κόρες να περπατούν στον δρόμο γυμνές. Περπατούν. Περπατούν. Είπε η θεοκατάρατος μόδα να βάζουν σκουλαρίκια στις μύτες, τη γλώσσα, στα αυτιά, στα χέρια, να γράφουν πάνω στο σώμα τους εκείνα τα τατουάζ, τα οποία πώς θα παρουσιαστούν στον Θεό. Εδώ είναι το ερώτημα. Διότι αυτά δεν φεύγουν πλέον. Βάζει τον διάβολο ολόκληρο πάνω στην πλάτη του και πάει. Δηλαδή τον έχει καβαλικεμένο και πάει. Υπάρχει ερώτηση αυτή. Είπε εις τους άντρες να αφήσουν μαλλιά. Τούτο όμως συγκρούεται με τα λόγια του Θεού.
Ο Θεός τι λέει? Εάν ο άντρας λέει αφήσει μαλλιά, είναι ατιμία. Είναι δηλαδή αισχρό πράγμα. Πηγαίνουμε από τον άντρα για να φτάσουμε παρακάτω. Του λέγει, μα δεν βάλεις σκουλαρίκια. Τα βάζει. Φωνάζω σήμερα. Οι μεγάλοι και οι εφημερίδες και οι δημοσιογραφίσκοι, τι φωνάζουν? Να γίνεται ανώμαλοι. Και διδάσκουν τα παιδιά των Ελλήνων να γίνουν σοδομίτες. Τα Σόδομα και τα Γόμαρα όμως ο Πανάγαθος Θεός τα έδωκε παράδειγμα εις τα γενεάς των ανθρώπων, λέει. Ήσαν 5 πόλεις οι οποίες δεν έβλεπαν οι άντρες τις γυναίκες, παρά μόνον έβλεπαν οι άντρες τους άντρες. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Και ο Θεός ετοιμόρησε αυτές τις 5 πόλεις και βυθίστησαν μέσα στα σπλάχνα της γης και πάνω από εκείνες τις πόλεις έβαλε νερό το οποίο είναι ακίνητο, δεν κινείται. Και όσοι επήγατε και είδατε εκείνο το μέρος, ονομάζεται νεκρά θάλασσα. Αλλά πάνω από εκείνο το νερό, λέγει, βγαίνει συνεχώς καπνός ακίνητος, ημέραν και νύχτα. Τέτοιο φοβερό αμάρτημα ήταν αυτό, ο Πανάγαθος Θεός, όταν γεννήθηκε σαν άνθρωπος στον κόσμο τούτον, δεν είναι έχθη να δει αυτήν την αμαρτία. Όλες τις άλλες έκαναν υπομονή και τις ανέχθηκε. Πορνείες, μοιχείες, φόνους, αδικίες, οτιδήποτε. Τούτη την αμαρτία δεν ήθελε να την αντικρίσει. Και τι έκανε ο Θεός? Έστειλε ένα άγγελο, λέγει, και κατέσφαξεν όλους τους ανομάλους πάνω στην γη, για να μην έβρει ο Θεός ένα. Και εμείς σήμερα μέσα στην Αθήνα πάνε αυτοί οι λεγόμενοι αρχηγοί των κομμάτων, για να μην πω το όνομα, το έχετε ακούσει, και λέγει, εγώ είμαι μαζί σας, λέει. Σας συγχαίρω, λέει, γίνετε όλοι έτσι και εγώ θα είμαι μαζί σας. Μη συσχηματίζεστε λοιπόν το αιώνι τούτο. Μη παίρνετε δηλαδή το σχήμα του κόσμου. Να φύγουμε από εκεί, να φύγουμε από εκεί και να έρθουμε στις γυναίκες. Προσέξτε γυναίκες τώρα, δεν θα ακούσουμε. Μην τα βάλετε εναντίον μου. Δεν σας τα λέγω εγώ. Σας τα λέγει ο Θεός διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Λέγει ο Θεός εις την γυναίκα, λέγει, της έδωκε στολίδι. Στολίδι που το έδωσε ο Θεός. Ποιο είναι το στολίδι της γυναίκας? Τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της γυναίκας είναι το στολίδι της που της χάρισε ο Θεός με το χέρι. Και προσέξτε κάτι άλλο που θα σας πω. Όσοι σκόβετε τα μαλλιά σας και τα πετάτε, θα σας τα ζητήσει ο Θεός μαζί με την τιμή σας εν ώρα κρίσεως. Όπως θα σου ζητήσει την τιμή σου, θα σου ζητήσει και τα μαλλιά σου και να σου πει πού τα έβαλες. Εγώ σου τα έδωσα. Εγώ σου τα έδωσα τα μαλλιά. Πού τα πήγες? Προσέξτε, διότι δεν είναι καλό να κόβετε τα μαλλιά σας. Δεύτερο, είπε ο Θεός ότι όταν η γυναίκα προσεύχεται να βάζει στο κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι, λέει. Είτε στο σπίτι σου είσαι και προσεύχεσαι, είτε στην εκκλησία είσαι και προσεύχεσαι, είτε σε προσευχή να βρίσκεσαι και προσεύχεσαι, να βάζει, λέγει, η γυναίκα στο κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι για να δείχνει την ταπείνωσή της.
διαβάστε, αν το πάρετε στη μνήμη σας τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν το πάρετε βγάλετε ένα μαλλιβάκι και γράψετε και διαβάστε εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 11, στίχος 15 και εξής. Θα τα βρείτε εκεί, τούτα τα λόγια που σας λέω. Και τι λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8. Τι λέει προς Γαλάτας, τούτο είναι δεύτερο, προς Γαλάτας. Λέει, εάν λέει, τούτα τα λόγια που σας λέγω, εάν βρεθεί άλλος Απόστολος, λέει, να σας πει άλλα, ή άνθρωπος, λέει, ή άγγελος εξ ουρανού, λέει, και σας πει άλλα από αυτά που σας διδάσκω εγώ, ανάθεμα έστω. Να πάει στην κόλαση. Μπορείτε να σκεφτείτε τούτα τα λόγια τι βαριά είναι, πόσο βάρος έχουν. Και όταν εμείς δεν τηρούμε τα λόγια του Ευαγγελίου, τότε έρχεται ένα άλλο φοβερό αμάρτημα, το οποίο ο Κύριος μας είπε ότι εάν κάνεις αυτό το αμάρτημα, λέγει, ούτε στούτο τον κόσμο συγχωρείται, ούτε στον άλλο. Ποιο είναι το αμάρτημα τούτο? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πώς βλασφημείτε το Άγιο Πνεύμα όμως? Με αυτές τις χυδαίες λέξεις που λένε εναντίον του Χριστού και της Πανηγίας? Όχι. Είναι άλλη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι να μην τηρήσεις τα λόγια τα οποία έγραψε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο και δεν το τηρείς, βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Και τότε δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Και μάλιστα τι λέγει? Ούτε μία τελεία, λέει, δεν μπορεί να λείψει από το λόγο μου, λέει, ούτε ένα κόμμα. Ό,τι έγραψα, λέγει, αυτά θα τηρηθούν όλα. Δεν τα τηρήσεις, λέγει, δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Ποιος τηρεί το Ευαγγέλιο σήμερα? Πού θα πάμε να ράγιος όταν θα έρθει ο Θεός μας κρίνει? Γιατί γίνονται οι σεισμοί? Γιατί γίνονται οι πλημμύρες? Γιατί πέφτουν οι ασθένειες? Γιατί πέφτει το χαλάζι? Γιατί εξαφανίζονται τα πάντα? Γιατί γίνονται τα δυστυχήματα στους δρόμους? Διαρωτήθηκε κανένας? Δεν διαρωτάται κανείς. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία ονομάζονται παραστράτημα. Παραστρατήσαμε. Εφύγαμε από το δρόμο του Θεού και πήραμε τα μονοπάτια. Και όποιος πάει στα μονοπάτια δεν βρίσκει τέλος. Δεν βρίσκει καλό τέλος. Θα πάθει πολλά, διότι τα μονοπάτια είναι μονοπάτια, δεν είναι δρόμος. Και έπειτα ο Πανάγαθος Θεός μας είπε το τελευταίο που θα σας πω, φτάνει ως εδώ. Είπε, ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Δηλαδή, όποιος έπιασε, έπιασε. Εκείνοι οι οποίοι δεν τα πιάνουν, αν τους δοθεί άλλη ευκαιρία να τα ακούσουν καλώς, αν δεν τους δοθεί άλλη ευκαιρία. Το λοιπόν, παιδάκια μου, ως εδώ.